καλό διάλειμμα. Και θα μιλήσουμε
Τα υπενθυμίζομαι,
να μεθυμίσουμε την αμαρτία. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέω τρίνια, εμείνε οχυρών, εμείνε ασφαλές. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι πάντα, εφόσον ο ασθενής μεθεραπεύεται, ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να επενδύει διαρκώς τα φάρμακα τα οποία κατάλληλα. Φάρμακο δε είναι η μετάνοια. Πήρε και πιο δεύτερο αμάρτημα να επιθυμίσουμε. Επιθυμίσαμε πάντα να επιθυμίσουμε αυτά. Το πρώτο αμάρτημα είναι η βασιλεία του Θεού. Τρομερό, τρομερό. Ο σκόλος ο άνθρωπος του βασιλείς, τον Θεό, τον Χριστό, την Παναγία, όπως είπαμε κι άλλοτε, ο Άγιος ο Θεός ο Εδρός έλεγε ότι να ειδήσεις η μάνα μου, να ειδήσεις ο πατέρα μου, να με χτυπήσεις, να με σκοτώσεις, σε συγχωρώ. Αλλά το να ειδήσεις Χριστό και Παναγία, δεν έχω μάθει να σε δω. Που να μεθαρμόζουν όλοι, δεν ξέρετε η αμαλιδοσημία από τον τόπο. Πού είναι η Μοντία, Γέλη, πού είναι η Μεπρασιά, πού είναι οι Θρακιώτες, πού είναι οι Έλληνες που δεν έχουν δει ποτέ την ασθενεία. Και τον αρχαίο ακόμα φιλόσοφο Σωκράτη, τον οποίο κατηγόρησαν σε εδώ, συγκοφάνησαν ότι η ασθενή θα θεία, τον εξετέλεσαν με το πόνιμα. Τίποτε τώρα. Ελεύθερο. Τώρα δεν τελευταίο, βουλευτή, αν δεν αναφέρω το όνομά του, η Συμβουλή των Ελλήνων θα κάνει πρόταση η ασθενή να μην τιμωρείται. Ωραία, μα ακούσε να φτάσει. Ενώ στην Τουρκία, η εθνική μα Τουρκία, κανεί δεν μπορεί να πει μάχη παλά. Κανεί απολύτω δεν μπορεί να πει μάχη παλά. Εκεί παραμένουν και οι Στάλοι, οι Στάλοι, οι Στασταλέντε. Εδώ βάζει τα σημεία. Τα σημεία. Βέβαια, το να ευρύσει τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, το να ευρύσει τον Πρωθυπουργό, είναι ένα βάρη αμαρτία. Τη πολύ την αυστηρή να την λέει. Να ευρύσει τον Χριστό και Παναγιά, δεν είναι τίποτα. Με βάρη αμαρτία. Κυρικός που γενικός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η κατάσταση των μεγάλων μάρτυρων, το οποίο και αυτό φοβερό και απέσιο, και το οποίο είναι έξω κάτι μάρτυρο και εισηγείται με σύνοδο τα λέοντα, είναι πλέον μια ιδιαίτερη παιδιά. Πρέπει να είναι παιδιά. Δύο. Έχουμε το λιγότερο παιδιά στον κόσμο. Αλβανία παιδιά, Σερβία παιδιά, Σκόπια παιδιά. Ουγγαρία παιδιά, Τουρκία παιδιά. Ένα Τούρκο το πρωί γεννιέται, πεθαίνει. Μέχρι το πράγμα πότε πεθαίνει. Ενώ στην Ελλάδα ένας Έλληνας πεθαίνει, ούτε μισό δεν γίνεται. Μεγάλη ακόμη. Πολεύουν τα παιδιά. Και είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορώ να εγώ αφιβάλλω για να το συμπέρασει ο Θεός. Και όπως σας είπα, έρχομαι σε μια διαδήλωση που κάνω αυτή τη φορά εναντίον της ελεκτροεκτρώσεων, ένα μικρό παιδάκι περιπτωμένο, κρατούσε μια ταμπέρα και έγραφε μάτια για την εσωτερική. Είναι μαρτυρά τα φοβερά αυτά τα οποία λιγάνουν τη γη. Και οι δικαιώματοι ζουν από τα διαζύγια και οι άλλοι ζουν για τρία από τις εκδόσεις και δώσαμε νίκον, δώσαμε μάχη επάνω στη κορώνα εναντίον των εκδόσεων. Και ευτυχώς η πρόεδρο του δικαστηρίου, ευσεβής άνθρωπος, μας επιχαίρεσε και είπε ότι δεν επιτρέπεται, είναι εφοφόρος με έγκλημα, τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Σ' όλο το κακό έχουμε γίνει. Σκάφος δεν κρατάζονται όποιο τα ραδιόφωνα τηλεοράσει, προβάλλοντα κατάσταση έργα. Στην αρχή του μερίδα τη έχουν γεννιάσει σεξ. Μα σεξ. Για τα τηλέφωνα πλέον. Όχι προ σωματικό στην ίδια αμαρτία, αλλά νέοι και νεάντε που υπηρετούν στο σεξ, τηλεφωνούν και συναντώνουν και εκτελούν την αμαρτία. Βρίσκω λίγε αριστερέ αργή. Πώς θα μπορεί να συστηθεί ο φιλός της γης, πώς θα συμβούνται στη ζωή του που είναι εγώ καθημερινός, πώς, ξεματιώνω να σου πάρει. Υποδείγματα λένε μετανοίας και μετανοίας ειδικών σου έχουμε σήμερα την άκρη αυτή η μέρα. Έχουμε αναγνώσει να ρωτήν το λίγο στον Κεβέλη και κατέλαβαμε για ορτήν της Ελλήνας Σημαίας Ωραντίνους. Πολύ λέτε να θα πω και τελειώσει τον λόγο. Λίγα, κάπου να σκοφεί τη λέει, κύριε, πού να πας, πού να πάω. Δεν υπάρχουν πλέον αυτιά για να ακούσουν. Δεν υπάρχουν πλέον μάτια για να βλέπουν. Δεν υπάρχουν πλέον καρδιές για να αισθάνονται το μεγαλύτερο του Θεού. Ζούμε μέσα στην προνομία και στην άμυσο και επαναλαμβάνω σε όλο το επόμενο που έχουμε γίνει. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Και πρέπει να προσέξουμε. Παράδειγμα Βρετανίας είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν ο Ράβης, και ο οποίος στην Ευαγγελία του οποίου έσπερε τον σπόρο της Αληθείας, τον έσπερε η Αγία του Μητέρα Γελένη.
οποία επίστευε. Και όταν αυτό πήγε στον Ρανό, το σημείο του Σταυρού, το σημείο του Σταυρού, τότε αισθάνθηκε τα παρτήματά του, επίστευε στον Χριστό, ήρθε στον Δήμο Σταυρό ως σύμβολος, ως σύμβολος της στρατού του και ήρθε το δεφάρτη του Μερβία και έφερα τους δουλάχτρας, τους αγιώνας των Ρωμαίων και μετά μετέφερε τον Σταυρό κάπου εκεί στην Ρωμαίη στην Κωνσταντινούπολη και ήρθε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που εβασίλευσε στη Γεία Χωρία πάνω στο Βενίδι μας. Με χάρη σε μία. Πρωτόν εξυπηρετούμενοι και πρωτόν αποθάνει η στάθμη του ανθρώπου και ζήτησε συγγνώμη από τους υπαλλήλους του, ζήτησε συγγνώμη από τους στρατών, ζήτησε συγγνώμη από τους επισκόπους, ζήτησε και θυμήθηκε τον ίδιο του πια. Η διαγγελία του μητέρα μετέβηκε στα Ρεσόγεννα και εκεί με σκαπά και βρήκε τον Δήμο Σταυρών, που εκεί μετέφερε στην Ελλάδα, ή στην Πρωθυπουργή. Τούτοι υποδείγματα βετανίες αλλά οι τιμές ασεβούσε μια εμπορική προς τον Δήμο και φωνώ πως η δεξιά πρέπει να καταλάβει. Δεν είναι αυτοί οι αναμάρτητοι, οι άγιοι που έρχονται να ρωτάζουν, κανένα δεν αναμάρτητος, κανένα δεν αναμάρτητος. Ένας είναι αναμάρτητος, κύριος Δημός του Χριστού. Όλοι οι άλλοι και όπως είναι ο Μιλιάκης, οι Ζάκης, που θα μας δικάσει ο Θεός, διότι αμαρτάμε, αλλά διότι δεν μεταγούμε. Μετάνε, μετάνε η Ραντιά. Λοιπόν, η μετανία είναι, αλλά υπότιμα η μετανία είναι η Αγία Σαμαρίτης, η Συμφωνία όπου λέγεται, και η οποία όταν σήμερα μετάχθη Κυριακή, το πούτε της Πεντηκοστής της Αγίας του Μεγάλης Κύπρος του Ιερουσαλήμ. Τι ήταν η Αγία αυτή, ότι ήταν Σαμαρίτισσα και ότι ο Χριστός μια μέρα υπήρχε τους μαθητάς του και πάτησε με τα πόδια, όχι με αμάξι, όχι με αυτοκίνητο, όχι με άλλο μέσα κοινωνίας, αλλά τα πόδια πάτησε πρωί-πρωί και έφεσε με ξεμέρι σε ένα μέρος της Σαμαρίας εκεί, από το χωριό Σιπά, όπου υπήρχε ένα πηγάδι ιστορικό πηγάδι, που του είναι ιστοριακό και εκεί μονοκόνταν οι άνθρωποι και παίρνουν νερό. Την ξεδόνωσε ήταν ο Χριστός. Δεν έκανε πάνω σε έδρα πληκτηρίες, ούτε σε ένα άπαρμοντο συμπεριστάνος και επισκόπου κλπ. Πάνω στην ξένια πλάκα και κάθε Χριστός. Και το Χριστός διψούσε, και διψούσε επίσης πάνω στο Σταυρόπλιο και τον διψό, διότι το βλέπουν οι θεολόγοι, ο Χριστός είχε ως άνθρωπος είχε μια άνοιγμα πάθη. Δεν μπορούσε να κατηγορήσει τον Χριστό, γιατί επιδιψούσε, επιδιψούσε, αισθάνεται να είναι ένα άνθρωπο. Δεν μπορούσε να κατηγορήσει τον Χριστό, ότι το είχε μια άνοιγμα πάθη, είχε, ήταν και ένα μάρτυρος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Τέλειος μέρος όλων των λοιπόν, μόλις είπε στην γυναίκα, δώσουμε νερό να πιω. Και εκείνη αμέσως ξαφνιάστηκε. Διότι μεταξύ των Ιουδαίων και των Σαμαριτών χάθηκε ένα μεγάλο επίπεδο. Πώς θα μεταξύ το μάθημα τη νερό. Εμείς και εμείς έχουμε μεταξύ μας μίσο άνθρωπο και δεν έχουμε ούτε καλημέρα ούτε καλησπέρα. Και κύριος Ιβανίσια είναι ποιος είμαι, να μας δώσει νερό με το νερό του αθάνατο, το οποίο το βασίζει τον άνθρωπο και καταφάει τα μάτια. Και κατόπιν πάλι αυτή επέμενε επέμενε τον Μαμάθιος και του λέει τότε ότι έγινε τότε ο Χριστός του Ευρωπαϊκού Θεού θέλεις νερό να πεις, θέλεις νερό, αφάνω νερό που έχω εγώ για τη δασκαλία μου, φώναξε λέει τον άντρας. Πού να φωνάξει τον άντρα της, είχε πέντε άντρες και καλώς είπες ότι έχεις, δεν έχεις άντρα, διότι πέντε άντρες έχεις και αυτός ο τελευταίος δεν είναι δικός ο άντρας. Τότε αυτή τη συνέστηση και αντιλήφθη των οποίων του έχει μια προσωπικότητα, ένα πρόσωπο ανεκτιμή του αξίες. Και είπε, λέει, Κύριε, λέει, λένε, εμεί έχουμε μια διαφορά με τους Σαμάριτες, με τους Ιουδαίους. Αυτή η βραδιά με τον Θεό, η σφαιροσόνημα, εμεί το λατρεύουμε τον Θεό, το λατρεύουμε τον Θεό, η σφαίρα στην Παριζία. Πού πρέπει να λέει ο Θεό, και ο Χριστό έκανε λόγο, τι λόγο, όλοι λένε τον Χριστό. Αλλά εξαιρετικό λόγο αυτό που υπάρχει στο μέσα του Ευαγγέλιο είναι να γίνει το εξή. Είναι ανώτερο από τον λόγο που είπε ο Αριστοτέλης, ανώτερο από τον λόγο του Σοκράτου, ανώτερο από τον Πλάτων, ανώτερο από όσο εξή το λόγο αυτό, στο λόγο του Αριστοτέλη, μέσα από του Αριστοτέλη μα, ο Ρενά, ο Μολέσιο, ότι ο κοινό λόγο αυτό αρκεί να αποδείξει ότι ο Θεό αυτό είναι Θεό. Και είπε ο πνεύμα ο Θεό, τη προσφύγουμε σε αυτό το πνεύμα και τη διατύπωση. Τα ήξερε όμως ο Χριστός μας να κάνει κανείς πολλά σωτηρίες επάνω από τον αυτό. Συντόμως όμως βλέπουμε μια εξής του
ότι ο Θεός δεν είναι όπως ο Θεός των αρχαίων προγόνων μας. Δεν είναι αγάλματα. Αγάλματα όπως εκλάβαμε του Διός, όπως εκλάβαμε του Απόλλων, όπως έκανα πάνω των διάφορων θεατήτων που κατοικούν επάνω στην όλη μου ζωή. Ο Θεός είναι πνεύμα. Και ω πνεύμα είναι πανταχού παρόν. Πού να πάει ο άνθρωπος, να πάει επάνω στον Ασάμπης, που είναι την ψηλότερη ώρα της Ευρώπης, να πάει επάνω στα Μανάρια ώρα, που είναι την ψηλότερη ώρα της Ευρωπαϊκής, πού να πάει. Να πάει κάτω στην άκρη της θαλάσσης, της ασπηγάς, της αδλήμανας, ή στα βάθη των θαλασσών, πού να πάει. Να λέει επάνω στα αριστερά, στα άστρα, πού να πάει, όπου να πάει ο Θεός. Πνεύμα ο Θεός. Προσεύγοντας αυτό με πνεύμα και κατανοητή προσφυγή. Τότε αυτή είναι η θάλασσα πνεύμα, και άψε τη στάμα και το εγκάτωσε, χωριότησε και το πει τους ανθρώπους και κατηγορεί τον εαυτό τους, λέει, Ελλάδα δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα τα αμαρτήματά μου. Και τότε μετέβησε με αυτή και έβλεπε τρεις φορές τη μέρα του Χριστό. Και τότε επίσημα με αυτή, ο εξή διέδεινε, επίσημα ότι ο προηγούμενος ο Χριστός είναι ο Θεός, ήρθε στον κόσμο. Αυτή είναι τα τρία υποδείγματα μετανοίας. Μετάνοια, φωνάζει ο Άγιος Κωνσταντίνος, μετάνοια, ενδιαδένει, μετάνοια πάνω σε μια φωτεινή, η οποία φωτεινή είχε πέντε χρόνια. Και είναι και αυτά η Απόστολα. Ένα Απόστολα και παράδειγμα μέσα από τον Ανέλη και έδωσε την Εκκλησία και στο μέρος εκεί που κήρυξε η Αγία Μητρέπη στο κήρυγμα, μέσα στην Εκκλησία γυναίκα που ανέβαινε να την αναπτύξει όμως σε σχολεία, σε καθαρμογία, σε διαφορούς τρόπους. Είναι στο Δυσσάνο η Νέα και εγώ πράγμα που είπα το γυναικό, όπως είναι το Βαβάρα της Αγίας Παρασκευής και άλλο για το γυναικό, οι οποίοι θα ήθελαν τον κόσμο πολύ, και είναι άξιο παρατηρήσει του ιδιαίτερα ότι ο Ρωσικός μας έχει μια ομιλία στην πρίση του Αντιακή. Στην πρίση του Αντιακή, ο κύριος ήταν άντρας και ευχαριστούσε την πρίση διότι έδειξε τον άλλο ενδιαφέρον και διάζει την ομιλία. Πάσχει στους άνθρωπους στην Κρέμα, έχει οφείλει να γίνει Αγία Φωτεινή και να γίνει Αγία Βαρβάρα και Αγία Παρασκευή και να γίνει και έχουμε και άθρωση με αυτά τη γυναίκα. Και σήμερα στον κόσμο που κατοικούν και διδάσκουν που έχουν και άπιστη, άπιστη άντρες και να πιστεύω και ποιο είναι πόσο. Και παιδιά που οφείλουν το ίδιο τόσο στον αυτό και στον Χριστό και τη ζωή του ακόμα τον Χριστό. Ξέχασα να σα πω ότι προ 50 χρόνια, 40 χρόνια έγινε σεισμό στην Μυθαλονιά, σεισμό φρονταρό. Διότι εκεί ήταν οι παραλίδες, είχαν προτερήματα από τα μέτρα που είχαν βαστεί. Ποιος ήταν η παραλία. Είναι λοιπόν, αλλά σημώς τα σημώ για αυτή το Θεό. Και είναι σημώς και σύστη η εκεί και η παραλία. Και σκοτωθήκαν 500 μέχρι. Και μεταξύ των εθνών, με ένα αρχιμήτρο και με ένα χρόνο σύστη η γη της Αυτική θάλασσα ακόμα σύστη. Τα πάντα σύστη. Και μετά βρήκανε ένα παιδάκι με ένα σεπτό στο μικρότερο από ένα παιδί. Με εξελίξει με το παιδάκι αυτό, το οποίο εσώθηκε γιατί, διότι η μάνα το εσκέπασε, σκοτώθηκε. Το εσκέπασε το σώμα της, από το σώμα της εφάνου και το σκέπασε όπως ο αετός και μάλιστα από το Ιράν, έλεγε αυτή η προηγμένη μάνα, σκέπασε το παιδί της και το βρήκανε κάτω από την αγκαλιά της μάνας. Προηγμένη, ο μάνα, ο μάνα, τι μεγάλο έχει η μάνα. Η θυσία στο εαυτό της καλυμπέρου, το παιδί αυτό είναι στην Αθήνα και είναι και ένα αποθετικό πρόσωπο, ο οποίος ήρθε στην Αμερική και όπου θα έχει πράγματα στον εαυτό του. Έχουμε διάστημα στα μάτια. Λοιπόν, ούτε όπως πρέπει και εμείς να γνωρίσουμε το παιδί. Ο νεαρός του μόνο σύμπαντος δεν είναι μερική ανόητη, ότι θα κανείς από τις θυσίες. Το πείραμα αυτό που έκανε ως πάγια. Είπε ότι σε 5 χρόνια δεν θα ακούτε πράγμα του μόνο Χριστό. Και κρέμισε, 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 σκότωσε παπάδες, σκότωσε πατεράδες, έμα τα πάντα και προσπάθησε με το πληθυσμό να τελειώσει τον πολιτισμό. Περάσαμε πρώτα από τότε με την χρόνια κλπ. Και σήμερα στη Ρωσία να τρέχει το Θεό. Να τρέχει. Αυτοί προσέχονται. Αυτοί κυρώνουν. Όταν κυρώνουν, τα δάκρυα πέφτουν μέσα στο Θεό. Είστε μια ιστορία μου, κύριο. Πιστεύω στον Θεό και πριν θα πάρει χρόνια τη απιστία και πραγματοποιεί την προφητεία του Ζωγιάτση που είπε όταν ο Χριστέ, εμείς οι νεότεροι Ρώσοι θα σας σταυρώσουν. Θα ρίξουμε τάφο, θα θάψουμε 1000 μέτρα, να και μέσα από τα 1000 μέτρα θα ξεκινήσει πάλι για να τη ρίξει τα μεγαλεία της Χριστός. Ναι, ο Χριστός, ο προηγητός της ζωής όπως το πιστεύω και λοιπά. Λοιπόν, τα κλησίες, η Χριστέ είναι μεγάλο πράγμα, ο Ρώσος. Κι αν δεν έχουμε ποτέ σημαντικό,
Κανείς ο Θεός εκκλησίας, μια εκκλησία δεν μπορεί να περιορίσει. Είναι ο ναός για το σώμα μας. Μεγάλος ο ναός του Κωνσταντινούπολη, μεγάλος είναι ο ναός του Αγίου Πέτρου, μεγάλος ο ναός του Αγίου Παύλου και στο Λονδίνο, αλλά μένει στο ναός που είναι κρίνοντος για βαθιά μέσα στην ψυχή μας, η έγκαιρη εκκλησία του Χριστούνα, στην οποία συμπληρωτήσει ο Χριστός. Και όπως έλεγε ο Αγίου Τίτλος Τρεμμένας, για να αγαπούμε, αν πούμε ότι αγαπούμε την εκκλησία, ψάχνουμε να δούμε. Τα παιδιά μας αγαπούμε, τη γυναίκα να αγαπούμε, τα επίγεια πράγματα αγαπούμε, αλλά να πείσω την εκκλησία όπως την κάψα οι ανήμοι στις πατέρες μας. Μόνο ένας αγαπάει την εκκλησία. Και αυτός είναι ο κύριος Σιμώνας Χριστός, ο οποίος έχει το τίμιο ένα δίσκο του γέννης εκκλησία. Λέγεται για ένα ασκητή, ο οποίος είχε πνεύμα Θεό και ήταν προαιρετικός και έπρωπε ενώχεια την Ισραήλ, πήγε μια Κυριακή σε μια εκκλησία, μια σχολέως, και κάθισε απ' έξω και περίμενε να πούνε μέσα στην άνθρωπο. Μπαίνε, κοράκια που έλεγε. Ξέρετε σαν κοράκια, μαύρα κοράκια. Και όταν πάει γέννε μάξω, ήρθε να πάει μαύρα σαν μαύρα κοράκια. Και έκανε ο ασκητής. Αλλά μέσα σε πολλούς να έχει ένας που βγήκε σαν περισσότερο, που έξω στο Θεός. Τι ήταν ο τρόπος, ο ίδιος ο τρόπος. Διέπαιξε πολλά αμαρτήματα, αλλά συνεχίσαμε τα αμαρτήματά μου και πήγαινε την εκκλησία και μετανόησε. Πήγε κοράκι του ίδιου και περισσότερο. Διότι η κοιματώση, το λέει ο Ρωσοσόλος μας, η εκκλησία είναι κοιματώση. Και όπως η κοιματώ μέσα, αλλά ότι το κοιματώ είναι, διότι μέσα στην κοιματώ, εμπαίνουν στον διάφορο την ελευθερία. Και μετά εμπαίνουν και μετά εμπαίνουν. Τι τους μπαίνουν, τι τους μπαίνουν. Θερία, αρετή, γίνανε αρετή. Κοράκι σκόρακι, σε ενώ δώσουν την κοιματώ, όποιος είναι μέσα, από κοράκας γίνεται περισσότερο. Από φιλάδερος γίνεται λίγο. Και από καιρό για να μας πιάνει, γίνεται κοιματός. Ζωντανή κοινότητας. Τα αυτά τα οποία έκανε λίγο όλα αυτή την χριστιανή και σας παρακαλώ πολύ να προσέξουμε, να επιχώσουμε τα εκκλησιάσματα, να το έχουμε παντού, να γίνουμε τα κύριες του Ευαγγελίου μας και όπου και να σταθούμε και να αναξέρετε πολύ ότι σε όλα τα κοινότητα είχαμε, όσο το έχουμε μόνο. Πού είναι ο Ευλαβής, πού είναι ο Χριστός, πού είναι ο Ρήμον, πού είναι ο Φράγκος, πού είναι η Επίσκοπη. Επίσκοπε από τα υποδείγματα, έκαναν τα υποδείγματα Ευλαβίας και Επίσκοπης. Για κάποιο Θεό, φωμοκρατία από τον Θεό και πρέπει να περιμένουμε τα στροφανέκια, τα οποία θα πέσουν πάνω στη γη. Και θα ζήσω τη γη, είναι θεμελίω τη και θα γίνω σαν δύο μεγάλα γεγονότα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε ο άνθρωπο να φτάσει στην πορεία και να προσυπόμαστε στον Θεό. Είναι αδυσυνηθό και ο Θεό θα κάνει το γράμμα. Θα κάνει το γράμμα του Βάγκου Θεό. Τα αυτά τα οποία είχα λίγο συμπεράγματα και άφηκε ο Θεός μείνω την εβδομάδα αυτή, διότι αναλύσει το παλό σου να ζητώ να σου επάνω, για να μείνω ακόμη, να έχει και αυτή ο Θεός, πάλι θα μιλήσω εδώ στο Αναγιστέ της Αναγιστέ και πάλι είναι εδώ. Τα αυτά τα λίγα το λίγο και τώρα όλοι μαζί, ας έρθει ο μικρός ο νέος που βλέπετε εδώ πέρα και να το πούμε και εδώ. Πού είναι ο Θεός.
Αργεντίνε, ήταν παλαιό πολεμιστή αγωνιστή. 40 χρόνια. Μετά με Thank you.